Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα θα πω, γιατί χθες λόγω αγώνα δεν είχαμε εκπομπή ζωντανά. Ώρα για μπλε ξεκινάμε. Λίμπερο 107,4. Τρίτη και 13 σήμερα. Κάποτε ασχολιόμασταν πιτσιρικάς με αυτά. Τώρα, Βασίλη μου, μπα. Δεν ασχολιόμαστε. Δεν πάνε να είναι και τρίτη και 33. Ποσός μας νοιάζει. Τι, ασχολήθηκες με το τρίτη και 13? Όχι έτσι. Και ούτε αύριο, ναι, ούτε αύριο. Τι είναι αύριο? Ναι, ξέρω. Ξέρω τι είναι, απλά ξέρω. Η ερώτηση μου ήταν για να μειώσω και να υποβαθμίσω την αυριανή γιορτή και αυτή ποσός μας ενδιαφέρει. Αυτό που μας ενδιαφέρει φυσικά είναι, αυτός μας ενδιαφέρει είναι ο Ηρακλής και με αυτόν ασχολούμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ και καθημερινά εδώ με την εκπομπή Ώρα για Μπλε, Λίμπερο 107,4 στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύμιση του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Σε πολύ λίγο ο καλός μου φίλος και συνάδελφος, ο αδερφός ημών Χαρίλαος Χαρίτων, θα μας συντροφεύσει, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα ήταν σε εξαιρετική κατάσταση. Όχι ότι δεν είναι κάθε εβδομάδα, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ένα παραπάνω. Τρόπο επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Θυμίζουμε το SMS έχει χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Ανοίγω και το mail για οτιδήποτε θέλετε να γράψετε, να ρωτήσετε. blue-libero@yahoo.gr. Ήρθε η ώρα να απολαύσουμε καφέ Espresso Vento, το μονοποικιλιακό, με blend 100% αράμπικα, με blend 80% αράμπικα και 20% ρομπούστα. Ποικιλία ρομπούστα που φύεται σε πιο χαμηλά υψόμετρα και δίνει ένταση στον καφέ. Οι ποικιλίες του καφέ Vento, θυμίζω, είναι από Γουατεμάλα, από Αιθιοπία και Κολομβία. Έχουμε ξεφύγει τελείως στο καφεμάγαζο. Όλα τα προϊόντα Vento θα τα βρείτε στο καφεμάγαζο.gr. Και για εσάς που τα γουστάρετε όλα αυτά και τα ακολουθείτε, μπορείτε να γνωρίσετε τα προϊόντα Vento 17, 18 και 19 Φεβρουαρίου στην πρώτη Θεσσαλονίκη Coffee and Brunch Festival. Έτσι έβαλα και προφορά τώρα να με ακούσει ο Χαρίλαος. Μια μεγάλη γιορτή του καφέ και της κουλτούρας του στο περίπτερο των Εθνών, περίπτερο 6 εντός της Hellexpo. Επαναλαμβάνω, 17, 18, 19 Φεβρουαρίου στην πρώτη Θεσσαλονίκη Coffee and Brunch Festival, εκεί όπου θα γνωρίσετε τα προϊόντα Vento από το υπέροχο καφεμάγαζο. Να μάθουμε και τα αγγλικά μας, τα γαλλικά μας, τα γερμανικά μας, τα ισπανικά μας. Ποια ξεχάσα, ιταλικά είπα. Να πω και ιταλικά. Να πω και πληροφορική. Στα κέντρα ξένων γλωσσών Γκίζη Ανδριέλου και στη Βασιλή Σόλγας και στη Φλέμιγκ. Να γίνουμε ξεφτέρια και να μιλάμε όλες αυτές τις γλώσσες. Σήμερα έχουμε μία εξαιρετική είδηση της ημέρας και θεωρώ ότι δεν είναι απλά είδηση της ημέρας, είναι είδηση των τελευταίων πόσο δεν ξέρω εγώ ετών. Έχει να κάνει με τους χορτατζίδες, έχει να κάνει με το Γυμναστικό Σύλλογο, έχει να κάνει με όλους αυτούς, με όλα αυτά τα κοράκια που τη γυρνάνε και περτάνε γύρω-γύρω και από τους χορτατζίδες και από τη Μίκρα. Το μεσημέρι θυμήθηκα την ατάκα από τον Άδωνη. Τέλος πάντων, μόνο για αυτό τον θυμήθηκα, για τίποτα παραπάνω, που λέει «Τα λιγουρεύεστε», έτσι λέει, Χαρίλαε μου. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλους, τι κάνεις? Ο Άδωνης δεν έλεγε τόσα χρόνια στη τηλεοράση και «Τα λιγουρεύεστε»? Τουλάχιστον αυτοί που τον σατυρίζουν το λέγανε, δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει δική του εκπομπή. Ναι, αυτό ήταν ατάκα όταν έλεγε για τα βιβλία. Ναι, ναι, προφανώς. Και αυτή η ατάκα μου ήρθε στο μυαλό για τα... Εγώ να δώσω τις καλησπέρες μου σε όλους. Καλησπέρα στο Θανάση, στην Ατάσα, στην κοπέλα με το πολύ όμορφο όνομα που πάλι για δεύτερη εβδομάδα. Τη Μαριλίζα, ρε Χαρίλα. Μαριλίζα, μπρα, Μαριλίζα. Κάτσε, άμα τους θυμηθείς όλους. Ο καφές να είναι από τη Γουατεμάλα και νομίζω ολοκλήρωσα. Βέντο. Ναι, ναι, γιατί κάθε φορά με ρωτάς από πού θέλεις, εγώ αυτή τη φορά θέλω από Γουατεμάλα. Ναι, αλλά μόνο δύο καλησπέρες έστειλες. Τρεις. Ναι, αλλά αυτές είναι οι ιδιαίτερες, έτσι, οι πιστές. Μαρία δεν είπες. Θανάσης, Νατάσα, Μαριλίζα. Μαρία δεν είπες. Μαρία, ναι, γιατί όχι Μαρία. Ποια Ηλέκτρα, Μαρία. Ηλέκτρα δεν είπες. Α, υπάρχει και Ηλέκτρα. Ηλέκτρα, ναι. Ναι, όχι, δάκρυα για την Ηλέκτρα που λέγαμε. Δεν είπες. Ναι. Είπες. Έχεις απόλυτο δίκιο και επίσης κάτι άλλο που σου χρωστάω και σου είπα ότι θα στο πιστώσω και στον αέρα. Ήσουν ο μόνος ο οποίος έλεγες συνεχώς, ενοχλητικά μάλιστα και κουραστικά, ότι υπάρχει περίπτωση η ΑΕΚ να προκριθεί έναντι του Φοίνικα Σύρου. Όντως δικαιώθηκες, πανηγυρικότατα μάλιστα.
Μιλάμε για τον προημιτελικό. 3-0 κιόλας. Για την πρόκριση στον προημιτελικό του κυπέλου. 3-0 ναι. Κιόλας. Με 3-0. Με 3-0. Και τώρα έχει... πάμε εκεί που θέλεις εσύ. Που θέλεις. Θέλω να πάμε στα λιγουρεύεστε. Να δούμε τα θέματα μας, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Θέλω να πάμε στα λιγουρεύεστε. Και βέβαια έχω και την ανακοίνωση, θες να τη διαβάσω μία ανακοίνωση, γιατί ό,τι θέλεις κάνεις. Ο κόσμος ξέρεις ότι από το πρωί μέχρι το βράδυ το μόνο που δεν ακούει στα ραδιόφωνα είναι για Ηρακλή, οπότε ας τη διαβάσουμε. Απλώς να ξέρεις ότι βρίσκεσαι σε ένα πολύ κακό βράδυ πάλι ή απομακρύνεσαι. Δεν από μ' ακούω κι εγώ καλά, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ναι. Φίλε, είσαι πάλι σε εκείνο το βράδυ, Billy, το κακό μετά λίγο. Από καιρό. Ναι. Φτιάξε με λίγο, γιατί ούτε εγώ μ' ακούω καλά, ούτε ο Χαριλός μ' ακούει καλά. Έχω Βασίλη Καβαδία, δεν φοβάμαι τίποτα. Το ξέρω, σε δαιμονιώδη φόρμα είναι. Είναι ο μποέμ τύπος της ραδιοσκηνοθεσίας. Είμαι καλύτερα, τώρα πιστεύεις. Πολύ, τώρα είσαι ο Έκτορ Καμπάνα. Ναι. Λοιπόν, να διαβάσω παρέα την... Ριποντάς Αργεντινός παλαιός διεθνής μπασκετμπολίστας. Τώρα, τι έκανες τώρα. Κάτι έκανε ο Μπίλι τώρα. Τώρα είμαι τέλεια. Τώρα είσαι κρύσταλλο, σου λέω, Έκτορ Καμπάνα. Όχι, και στα αυτάκια μου είμαι τέλεια. Μπράβο, Μπίλι. Μα έτσι αυτά πάνε πακετάκι, ρε Γιώργο, δεν τα ξέρεις. Λοιπόν, συμφωνείς ότι μιλάμε για μια είδηση όχι της ημέρας, αλλά πολλών ετών θετική είδηση για τον Ηρακλή. Ναι, και περιμένω ανάλογη εξέλιξη να συμπαρασύρει αυτό το θέμα και το θέμα των τεμαχίων της Μίκρας. Για τη Μίκρα, ναι. Λοιπόν, διαβάζω την ανακοίνωση και τα σχολιάζουμε όλα. Βλέποντας πριν από λίγους μήνες τον μαρασμό που έχει υποστεί ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής, το έλλειμμα διοίκησης, τα υποδιάλυση τμήματα αλλά και τους κινδύνους που ελόχευαν για το μέλλον, τα μέλη της νυν διοίκησης πρωτοδικείου του Εραστέχνη έπαιρναν την απόφαση να μπουν μπροστά για δύο βασικούς λόγους που θα σταματούσαν τον κατήφορο. Ο πρώτος λόγος ήταν για την αναγνώριση του αθλητικού σωματείου μας, υπόθεση που σταδιακά πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Ο δεύτερος λόγος ήταν για να καταφέρουμε να περισσώσουμε την ακίνητη περιουσία του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής από τις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς από κινήσεις του δημοσίου που θα μπορούσαν να μας φέρουν προεκπλήξεως. Όλα αυτά από χθες είναι παρελθόν, με μια δικαστική απόφαση σταθμό που προήλθε από τους χειρισμούς των ανθρώπων του Ηρακλή, αλλά όχι μόνο για τον Ηρακλή. Η περιουσία των χορτατζίδων είναι πλέον ακατάσχετη από το δημόσιο. Γεγονός σημαντικό, αφενός γιατί το βασικό μέλημα προστασίας της περιουσίας του συλλόγου πραγματοποιήθηκε, καθώς δεν μπορεί πλέον κανείς να την αγγίξει. Εκεί πάει το λιγουρεύεστε που θυμήθηκα. Αφετέρου γιατί αυτό επιφέρει ασφάλεια στον εκάστοτε επενδυτή που θα θελήσει να την αξιοποιήσει προς βελτίωση των αθλητικών χώρων χωρίς το φόβο να χάσει τα λεφτά του από παρέμβαση του κράτους. Για όλους εμάς, τα στελέχη της διοίκησης και τα μέλη του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής, η χθεσινή ημέρα ήταν πολύ σημαντική για το μέλλον του ημίθεου. Ασφαλώς και δεν λύσαμε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν και κυρίως τα οικονομικά, αλλά με σταδιακά και καθοριστικά βήματα καταφέρνουμε να κρατάμε ζωντανό το μεγαλύτερο σύλλογο της Ελλάδας. Το χρωστάμε στους γονείς μας, στον τεράστιο κόσμο που ακολουθεί όπου υπάρχει Ηρακλής, αλλά και στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές που θα γαλουχηθούν και θα βάλουν το σήμα με τον ημίθεο στο μέρος της καρδιάς. Το χρωστούσαμε και σε αυτούς που δεν μας πίστεψαν. Οι χορτατζίδες είναι και θα παραμείνουν του Ηρακλή. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Αυτή είναι η ανακοίνωση σημερινή του Γυμναστικού Συλλόγου για μια πολύ πολύ μεγάλη είδηση που προέκυψε. Χάρη λαέ μου. Ναι, δεν χρειάζεται. Είναι αυτονόητο. Δηλαδή ότι πρόκειται εξ ορισμού για μια εξαιρετικά σπουδαία κίνηση. Μακάρι να συμπαρασύρει και το θέμα της Μίκρας. Διότι μην ξεχνάμε μπορεί να είναι προς χρήση του ποδοσφαιρικού Ηρακλή οι εγκαταστάσεις της Μίκρας, αλλά είναι περιουσία και αυτή του Εραστέχνη Ηρακλή, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι. Και εκείνοι την έχουν λιγουρευτεί πάρα πολύ, έτσι. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και ελπίζω ότι αυτό συμπαρασύρει. Κατά μία έννοια να δούμε. Ο Ηρακλής Γιώργο βρίσκεται σε μία φάση αναδιοργάνωσης. Μία φάση, θα έλεγα, ας το πω έτσι με τα δικά μου δύσκολα ελληνικά, θεσμικής επανατοποθέτησής του ως συλλόγου. Προσπαθεί να βρει ξανά το δρόμο του και είναι προφανές ότι προσπαθεί να το βρει επάνω και να το στήσει, να τον οικοδομήσει αυτόν τον δρόμο, αυτή τη γέφυρα προς το μέλλον, επάνω σε διαφορετικές και πιο στέρεες βάσεις. Δηλαδή, χωρίς εξαλωσύνες, χωρίς μεγαλοειδεατισμούς και χωρίς ξενόφερτους, εντός παρενθέσεως επικίνδυνους, εν δυνάμει επικίνδυνους επενδυτές. Τώρα, να κάνουμε και μία διευκρίνηση, Γιώργο, επειδή έχω και εγώ την ατυχία, μολονότι δεν συμμετέχω στα κοινωνικά δίκτυα με δικό μου λογαριασμό, αυτά που είναι ελεύθερα τα κοινωνικά δίκτυα μπορώ και τα παρακολουθώ, που δεν χρειάζονται σύνδεση δηλαδή για να παρακολουθήσεις τι καταγράφεται εκεί. Μία διευκρίνηση
για τον κόσμο του Ηράκλη, ξέρεις, αυτήν εδώ την εκπομπή, σε αυτό το ένθετο της εκπομπής σου μέσα στην εβδομάδα, θέλουμε λίγο να είμαστε και χρηστικοί προς τους καταναλωτές, έτσι. Βεβαίως, μεταξύ άλλων. Μεταξύ άλλων. Ναι, μεταξύ άλλων. Μην παρασύρονται από αυτό που λέει πολύ σωστά η ανακοίνωση του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ, ότι ο επενδυτής δεν χρειάζεται να φοβάται. Επειδή βλέπω πολλούς να έχουν παρασυρθεί και μιλούν, άντε με το καλό και ένας καλός επενδυτής για το ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ. Παιδιά, ο επενδυτής αφορά στο θέμα των χορτατζίδων, της αξιοποίησης των χορτατζίδων. Στους ερασιτέχνες συλλόγους δεν υπάρχουν επενδυτές, διότι εξ ορισμού είναι ερασιτέχνες, άρα δεν υπάρχουν προσδοκόμενα έσοδα. Δεν υπάρχει ερασιτέχνης ανά τη χώρα, ακόμη και σε σωματεία που είναι υγιή και οικονομικά εύρωστα, που να διαθέτει επενδυτή. Εκτός και αν το εννοούνε με δωράκια. Ακριβώς. Η μόνη διαφορά, επειδή είσαι, γνωρίζεις άρεστα και εσύ την πραγματικότητα, πάντοτε με συμπληρώνεις αυτό που, θέλω να πω σε μία φάση μετά. Απλώς υπάρχουν σε διαφόρους ερασιτέχνες που είναι οικονομικώς υγιείς ή υγιέστεροι της κατάστασης που έχει περιέλθει ο Ηρακλής. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες, πρόεδροι, οι οποίοι βάζουν και χρήματα, δίνουν και δωράκια. Σε Ολυμπιακό, σε Παναθηναϊκό κατά καιρούς. Παράδειγμα, μην πάμε μακριά, ακόμη από ό,τι έχω ακούσει και στον ΠΑΟΚ, ο κύριος Κατσαρής είναι ένας πρόεδρος ερασιτέχνη πολλά χρόνια που βάζει και το χέρι στην τσέπη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ο επενδυτής, έτσι. Και είναι άσχετο με το ποιος θα προσελκυστεί και θα είναι πρόεδρος αργότερα στον ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ. Οπότε μην περιμένουμε εκεί κάποιον που να ρίχνει χρήματα. Να περιμένουμε κάποιον που θα επενδύσει στην περιουσία του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ και εξ αυτού του γεγονότος και εξ αυτής της διαδικασίας ο ερασιτέχνης Ηρακλής θα αποκτήσει έσοδα, θα βρει μια πηγή εσόδων. Μάλιστα, όπως για παράδειγμα μια μινιατούρα αυτού που περιγράφω τώρα, Γιώργο, το ξέρεις πάρα πολύ καλά γιατί έχεις υπάρξει και ως στέλεχος επαγγελματικός στον ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ ή εμπασχευτές στο βόλεϊ που εδράζεται στον ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ, τουλάχιστον χωροταξικά, ξέρεις πολύ καλά ότι είναι σημαντικός οικονομικός τροφοδότης των γραφείων αυτό το ενίκιο που παίρνει κάθε μέρα από τις κάθε μέρα. Εντάξει, ωραία. Κάθε μήνα από τις, επιχειρήσεις του Μάθου Κατσούλη, το All Star. Το πίσω, ναι, από... Ναι. Λοιπόν, κάτι τέτοιο θέλουν να κάνουν και στους χορτατζίδες. Κάποιος να τους αξιοποιήσει και να δίνει ένα τεράστιο ενίκιο κάθε μήνα με το οποίο θα ζει ο ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ. Όχι ότι αναζητείται ο επενδυτής για το ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ, δεν υπάρχει. Μακάρι να επιτευχθεί αυτό που λένε οι άνθρωποι και να υπάρχει μια τέτοια πηγή εσόδων καινούρια και τεράστια, και μακάρι ο επόμενος πρόεδρος του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ να έχει και κάποια φράγκα ώστε να μην προσφέρει εργατοώρες που είναι πολύτιμες, όπως προσφέρουν τώρα οι άνθρωποι που είναι στο ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ, αλλά να μπορεί να χαρτζηλικώσει κιόλας στο σύλλογο όταν χρειαστεί, να το πούμε έτσι. Το περιέγραψα ωραία. Πάρα πολύ ωραία, και για να σας συμπληρώσω για ακόμα μια φορά. Γιατί έχουμε αυτό που λέμε χημεία, έτσι. Ο ένας φίλε, φυσικομαθηματικοί είμαστε. Σωστά. Στη χημεία ήμουνα χάλια στο σχολείο, άσε μην μου το θυμίζεις. Κι εγώ, πολύ χάλι. Πολύ χάλι. Μαύρο χάλι. Ναι. Φυσική κάτι... Είχα γράψει σε εξετάσεις, ναι, στο Λύκειο, ότι γιατί μας είχαν ρωτήσει για τα ασθενή και για τα ισχυρά, μάλλον, συγγνώμη, για τα ασθενή αέρια. Ναι. Και είχα απαντήσει ότι ασθενοί καλούνται τα αέρια τα οποία στερούνται σθένους. Ναι, δεν είχα διαβάσει καθόλου. Δεν το καλά που γελάω, εγώ μην νομίζω ότι μπορούσα να γράψω κάτι καλύτερο. Ήμουνα του φιλολογικού. Ναι. Και μάλιστα φτάναμε στο σημείο, λόγω των ακραίων επιδόσεών μου στα φιλολογικά, οι θετικοί καθηγητές να μου βάζουν χαριστικά μέσα στη χρονιά κάτι 14 και 15 και να ξεβρακώνουμε στις εξετάσεις. Ναι. Μέχρι που ήρθε η τρίτη ηλικίου και απαλλάχθηκα από όλα αυτά. Πώς προέκυψε όλο αυτό? Α, επειδή έχουμε χημία. Από όλα αυτά τα φρικτά πράγματα που λέγονται μαθηματικά, φυσική, χημία. Σε ευχαριστώ, Γιώργο, που με βγάζεις και μπορώ να λέω αυτά τα. Όλα. Το παρελθόν. Όπως η ατάκα για τον κύριο Μπίλη έχει μείνει στην ιστορία. Αναδρομή, ναι. Λοιπόν, δύο πράγματα θέλω να συμπληρώσω πάνω σε αυτό που λες. Ότι επειδή και τα δύο είναι δύσκολα στην παρούσα φάση, και ο χ επενδυτής και ο χ
που θα είναι πρόεδρος. Αλλά επενδυτής τον για την περιουσία ναι. του ΓΣ και όχι επενδυτής για τον ΓΣ. Ναι. Και ο Χ που θα είναι στη διοίκηση του ΓΣ και θα έχει οικονομική δυνατότητα. Και τα δύο προς το παρόν, και τα δύο προς το παρόν είναι δύσκολα. Αυτό που θέλω να πω, αυτά τα δύο που θέλω να πω είναι πρώτο, ένα μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους που αφιερώνουν, όπως το είπες πολύ ωραία, εργατοώρες, αλλά δεν είναι επάγγελμά τους. Δηλαδή το εργατοώρες μπορεί από κάποιον να παρεξηγηθεί. Αφήνουν... Γι' αυτό λέω ότι αφιερώνουν εργατοώρες. Δεν θα έλεγα ότι αφιερώνουν, θα έλεγα ότι έχουν επαγγελματική σχέση. Αφιερώνουν εργατοώρες. Okay. Ναι, εντάξει, ότι έκανα δωρεάν, εγώ δεύτερη διευκρίνηση. Δωρεάν ναι, παρέχω εργασία. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, επειδή λοιπόν αυτοί είναι αρκετοί για να κάνουν αυτό που θέλουμε όλοι, αλλά δεν είναι αρκετοί σε αριθμό, εγώ εύχομαι να αυξηθούν με αφορμή τη σημερινή εξέλιξη που είναι πάρα πολύ σημαντική. Και όπως λέει πολύ σωστά πολλές φορές ο Φώτης ο Θεός, ένας νομικός να μας πάρει τηλέφωνο, ένας οικονομολόγος να μας πάρει τηλέφωνο, ένας οποιοδήποτε να μας πάρει τηλέφωνο, χρήσιμο είναι. Και να μας πει ότι είμαι εδώ, ό,τι θέλετε, έρχομαι, σας βοηθάω. Ακόμα και αυτό είναι πολύτιμο, είναι χρήσιμο, όπως όλα αυτά που έχουν γίνει τους τελευταίους δύο μήνες με την Boutique, με το Ηράκλειο TV, με τα βαψίματα, με το σουλούπομα, με το ότι τρέχουν τα αθλήματα, με το χορό που θα γίνει μεθαύριο, 28 του μηνός, το μεθαύριο τρόπος του λέγει, έτσι. Για όλα τα τμήματα του συλλόγου, 20 ευρώ είσοδος να πάτε, να περάσετε καλά, να ενισχύσετε τα τμήματα κτλ. Υπάρχει ζωή ξανά. Το κακό, χαρί λαέ μου, και εδώ σου δίνω ξανά πάσα, είναι ότι αυτή η ζωή δυστυχώς προς το παρόν, όπου ζωή βάλε και διοίκηση πρωτοδικείου, είναι κάθε δύο μήνες. Κάθε τέσσερις μήνες, δεν είναι κάτι δεδομένο, δεν είναι κάτι μόνιμο και δεν είναι κάτι οριστικό. Κάθε φορά πρέπει να πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι στο πρωτοδικείο, να πείθουν εκεί αυτούς που είναι να πείσουν, για να παίρνουν παρατάσεις δίμηνο, τετράμινο, εξάμηνο κτλ. Κτλ. Στην ξαναδίνω την πάση. Όταν απεμπλακεί, όταν πρασινίσει το κόκκινο αφημί του γυμναστικού συλλόγου, τότε θα πάμε σε μία μόνιμη εκλεγμένη τακτική διοίκηση στον Εραστέχνη. Αλλά σε σχέση με τα 5 προηγούμενα χρόνια που ήταν όλα, να μην πω νεκρά, πες μια λέξη που να είναι κοντά σε αυτό, αλλά να μην είναι νεκρά, να είναι... Βαλτωμένα. Βαλτωμένα, μπράβο, ευχαριστώ. 5 χρόνια ήταν τελείως βαλτωμένα, τώρα υπάρχει ζωή. Ναι, είναι αυτοί οι άνθρωποι, ο Φώτης Θεός και οι συνεργάτες του, οι οποίοι τράβηξαν το κάρο από τη λάσπη. Γι' αυτό είναι υπερπολίτιμη η συνεισφορά τους και πιστεύω ότι σε αυτή την έκκληση που έκανε ο Φώτης που λες, θα ανταποκριθούν πολύ περισσότεροι αν σιγά σιγά φτάσουμε στο σημείο να ξεμπλοκαριστεί, όπως λέμε, το αφημί του συλλόγου. Δηλαδή όταν αρχίσει να λειτουργεί, όταν άλλος δεν θα φοβάται να προσεγγίσει στα του συλλόγου, γιατί υπάρχει και μια φοβικότητα λόγω νομικών ενδεχόμενων κολλημάτων που μπορούν να προκύψουν. Λόγω κακού παρελθόντος. Ναι, γενικά. Νομίζω ότι τότε τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα. Γενικά, σου λέω, ο σύλλογος και όλα τα τμήματα προσπαθούν να επανατοποθετηθούν και να δημιουργήσουν, να οικοδομήσουν μια γέφυρα για το μέλλον, η οποία όμως θα είναι κτισμένη σε πιο στέρες και πιο υγιείς βάσεις, χωρίς να στηρίζονται στον X Καναδό, Ισπανό, Ολλανδό ή Ιουγκοσλάβο που θα έρθει να επενδύσει. Γιατί συχνά πυκνά βλέπουμε, όχι μόνο στον Ηρακλή, μην λέμε ότι έχουμε αυτή τη δυσάρεστη, τη θλιβερή αποκλειστικότητα, βλέπουμε παντού πλέον ότι οι εξωγενείς, οι ξενόφερτοι επενδυτές αποδεικνύονται... Άστα να πάνε. Μην πάμε μακριά, βλέπουμε και στην πόλη τι γίνεται σε μπασκετική ομάδα της πόλης, έτσι. Ναι, σε έπιασε. Η οποία ταλαιπωρείται πρόσφατα από μεγαλοειδεάτη ξενόφερτο επενδυτή. Σε έπιασα. Ναι, μην το συζητάμε. Σε έπιασα κατευθείαν. Ενώ αντιθέτως οι άνθρωποι με τις μικρές δυνατότητες που είναι δικοί σου, που είναι ελεγχόμενοι, που ξέρεις ποιοι είναι, σου δίνουν περισσότερες λύσεις και θα σταθώ στο παράδειγμα του χίλιο, να χρησιμοποιήσω έτσι μια ενοιολογική ακροβασία, χιλιοκριτικαρισμένου από εμάς, Θόδωρου Δρακόπουλου. Τώρα να μην σε ρωτήσω τι να χρησιμοποιήσεις, άστο, το είπες μια φορά, άστο να πάει. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος εξακολουθεί να βάζει χρήματα χωρίς κανένα έσοδο, χωρίς ούτε διαφήμιση από στραγάλια.
στην ομάδα. Χωρίς χορηγούς, χωρίς. Χωρίς τίποτα, ούτε διαφήμιση από στραγάλια, χωρίς ούτε μια πίτσα. Χωρίς... Ούτε μια αλυσίδα πίτσας δεν πήγε να διαφημιστεί στον παντελονάκι του Ηρακλή. Και όμως συνεχίζει. Αλλά είναι λύση όχι ξενόφερτη. Είναι λύση που πονάει τον Ηρακλή. Ναι. Γι' αυτό σου λέω ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, αν δεν βρεθεί ένας άνθρωπος ο οποίος από μακριά φαντάζει ότι βγάζει υγεία για το ποδόσφαιρο, για να πάω εκεί ας πούμε τώρα να το δέσω, η λύση της προσοχή, όχι της λαϊκής βάσης, η λύση της πολυμετοχικότητας, γιατί δυστυχώς έχω ακούσει προσφάτως και ανθρώπους της νυν διοίκησης του ποδοσφαιρικού Ηρακλή να τις μπερδεύουν τις δύο έννοιες. Δεν θυμάμαι ποιο άκουσα, που έλεγε ή μάλλον διάβασα, που έλεγε σε δηλώσεις του ότι η λαϊκή βάση, η πολυμετοχικότητα εννοώντας τη λαϊκή βάση. Όχι. Μήπως ο Φάνης εδώ? Όχι, ο Φάνης ήταν ο πρώτος που ήταν ξεκάθαρος. Μίλησε για πολυμετοχικότητα και το εννοούσε. Α. Αλλά αργότερα, σε κάποιες δηλώσεις, δεν ξέρω ποιος ήταν, δεν μπορώ να θυμηθώ, μίλησε σε πολυμετοχικότητα και από τα συμφραζόμενα των δηλώσεών του φάνηκε ότι εννοούσε τη λαϊκή βάση. Ναι. Είπαμε, η λαϊκή βάση είναι, να το ξαναπούμε άλλο ένα χρηστικό έτσι της ημέρας για να πάμε και στο διάλειμμα, διότι... Όχι, η ώρα θα ακούσουμε, ώρα. Ναι, ο ραδιοσκηνοθέτης είναι έτοιμος. Έτοιμος είναι. Να το πω αυτό και να κλείσω. Λαϊκή βάση είναι, μοιράζω τις μετοχές στον κόσμο, πολυδιαμελίζονται οι μετοχές, αυτοί εκλέγουν μια διοίκηση η οποία θα παίρνει τις αποφάσεις με ορισμένο χρονικό διάστημα διοίκησης, η συγκεκριμένη διοικητική ομάδα, και έτσι ο επενδυτής είναι πραγματικά ο κόσμος, πράγμα που είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να βγει, γιατί βλέπουμε πόσο μαζεμένος είναι ο κόσμος και πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Και πράγματι εκεί πάει αυτό που λένε στα social media, όχι πολύ μετοχικότητα, γιατί δεν έχει βγει, δείτε το παράδειγμα του Άρη με την κοινωνία μελών. Δεν είναι όμως πολυμετοχικότητα, είναι λαϊκή βάση, εταιρεία λαϊκής βάσης. Και άλλο η πολυμετοχικότητα που σημαίνει ότι ο Παπαδόπουλος, ο Μητσόπουλος, ο Γιαννόπουλος, ο Δημητρόπουλος και ο Κοτσόπουλος μαζεύονται και είναι 4, 5, 6 μεγαλομέτοχοι. Το Προσπαθόπουλο δεν είπες. Ώστε τσοντάρουν όλοι μαζί και αν ο ένας βγει λαμόγιο ή ο ένας δεν μπορεί άλλο, δεν αντέχει, θα υπάρχουν οι άλλοι 4-5 για να στηρίξουν την ΠΑΕ και να βγει η χρονιά αξιοπρεπέστατα. Αυτή είναι η πολυμετοχικότητα και φαίνεται ότι αν τυχόν δεν βρεθεί ο ξεκάθαρος, ο ελπιδοφόρος Προσπαθόπουλος, ο οποίος μας έχει δείξει ποιος είναι, έχει χέρια, θα μας αφήσει να τον ελέγχουμε για να πάρει την ΠΑΕ, νομίζω ότι το άλλο είναι μια εφικτή λύση, εφόσον πραγματικά ζεσταθούν αυτοί οι άνθρωποι και ενωθούν στην προοπτική της πολυμετοχικότητας και όχι της εταιρείας λαϊκής βάσης. Θα το λέω και θα το γράφω αυτό μέχρι να γίνει κατανοητό. Και πολύ καλά θα κάνεις. Γιατί πολλές φορές οι έννοιες και τα ελληνικά είναι περισσότερο δύσκολα και δύσκολες από ό,τι τα πιστεύουμε. Πάμε στην ώρα. Ως γνωστόν, κάθε φορά που τα λέμε εδώ ζωντανά στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4 με το φίλο μου τον Χαρίλαο, έχουμε βροχή μηνυμάτων. Βροχή. Θα το ξαναπώ ότι έχουμε βροχή, έτσι. Γιατί την άλλη φορά στο είπα ότι όταν είμαι μόνος, ξέρεις, με συνεντεύξεις με αυτά, ο κόσμος δεν πολύ. Αλλά τώρα Χαρίλαος είναι αυτός και συμμετέχει. Ειδικά οι γυναίκες. Ειδικά φίλε, οι γυναίκες. Να το κάνουμε συνδρομητικό, να υπάρχει και κέρδος. Κάπως πρέπει να βιοποριστούμε κι εμείς. Έχεις καλησπέρα από την Νατάσα, από την Νότια Ελλάδα. Να είναι καλά, βρε Νατάσα, είδες εγώ την πρόλαβα. Την πρόλαβες. Η Μαριλίζα γράφει, πάνω σε αυτό που λέγαμε, ό,τι θέλετε για την ομάδα, η Ελένη, η δικηγόρος μου, είναι εδώ. Όποτε θέλετε, σας φέρνω σε επαφή. Ορίστε. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά το θέμα είναι να κατέχει και από τα ιδιαίτερα. Είναι και αυτό, ναι. Είναι και αυτό. Λοιπόν, ο Θανάσης γράφει, γεια σου Χαρίλα, η μπασκετόφατσα, ο Τάι δεν παίζει γιατί δεν πήγε φαντάρος. Θα το δούμε αυτό σε λίγο. Το λέει πραγματικά ή γιατί μπορεί να μας το ζητήσουν αυτό. Ναι. Ο Βαγγέλης, έχω να πω ένα ωραίο ντεσού για τον Τάι σε πολύ λίγο. Ο Βαγγέλης γράφει, πολλοί μας γύρισαν την πλάτη στην αρχή δυστυχώς, πάνω σε αυτά που έλεγες. Για ποιο πράγμα γύρισαν την πλάτη, δεν το κατάλαβα, συγγνώμη. Έχω την αίσθηση για... Αυτή τη στιγμή συλλαμβάνομαι πουλί στη συνωμοταξία των Μπούφων.
Για να μην συλληφθώ κι εγώ, ας στείλει ο Βαγγέλης, γιατί να μην πω μπουρδα. Εγώ έχω μία αίσθηση. Ναι, έχω μία αίσθηση, αλλά για να μην την πω και υποχαζομάρα, ας, Βαγγέλη μου, αν θες να επανέλθεις. Και πάνω σε αυτό που επίσης έλεγες, ο Αστέρης γράφει: υπάρχουν άνθρωποι, παύλα επενδυτές, να συμμετέχουν σε πολυμετοχικότητα, είναι η ερώτησή του. Ναι, η απάντηση είναι έμεση, αλλά πλην όμως σαφής. Πλην όμως σαφής, όχι, αλλά πλην όμως, αυτά δεν είναι ελληνικά, ναι. Αυτά είναι κακοποίηση. Πλην ναι. όμως σαφής η απάντηση. Ναι. Ας δει ποιοι πληρώνουν τα συμβόλαια της φετινής ομάδας, για να έχουμε αυτή την ομάδα, αυτό το ρόστερ στο ποδόσφαιρο. Πολύ μου αρέσει η απάντησή σου και μου αρέσει η απάντησή σου. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ζεστοί. Για μένα αυτοί οι άνθρωποι ζεστεύουν τα λάστιχα τώρα. Και μου αρέσει που είναι ανώνυμα ζεστοί. Αυτό μου αρέσει περισσότερο. Και περιμένουν επιστροφή στην επαγγελματική κατηγορία για να βγουν μπροστά. Εγώ το βλέπω μπροστά μου εκείνο το ωραίο το πάνελ το καλοκαίρι, αν όλα πάνε καλά με τους 4-5 άτομα. Ως γνωστόν, ο Χαρίλαος έχει πάρα πολύ δίκιο αυτό που λέει. Ως γνωστόν, ο Μεντί. Πάντα έχω, αυτό είναι εκείνο την πίεση. Ο Μεντί αποκτήθηκε με τα χρήματα του κυρίου Προσπαθόπουλου. Ο Κοστούλας αποκτήθηκε με τα χρήματα του κυρίου. Το συμβόλαιο του Τάι το πληρώνει ο Ελπιδοφόρος. Του κυρίου Ευγενόπουλου. Τα επίθετα είναι ό,τι να είναι, έτσι. Όχι Ευγενόπουλου, ρε φίλε. Όχι. Ευγενόπουλου, από την Ευγένεια. Α, Ευγενόπουλος, ναι. Από την Ευγένεια. Πες Μπενόπουλος για να συνεννοούμαστε. Λόγω Ευγένειας είπα Ευγενόπουλος. Εκεί καλά, δεσαι. Εντάξει, Μπενόπουλος. Ευγενικόπουλος, άντε το έκανα. θέλω να πω ότι πάνω σε αυτό που λέει ο Χαρίλος και έχει απόλυτα δίκιο, είδες το ξαναείπα το δίκιο. Ναι. Μπορούμε να ελπίζουμε όχι σε να κάτι. Τα λες αυτά, φίλε, να τα λες. Μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι. Βέβαια, να μην τρελαινόμαστε και να αρχίζουμε αύριο μεθαύριο και να τους κράζουμε αν θα κλείσει η κάνουλά τους. Μην μπούμε στο άλλο άκρο, γιατί δυστυχώς το έχουμε δει και αυτό, έτσι. Έρχεται ο κύριος Προσπαθόπουλος, πληρώνει τον Ντάι, πληρώνει τον Μεντί. Λένε ότι με αυτά που μας δείχνουν και με το πόσο ζεστή είναι τώρα, εικάζουμε, υποτολογούμε μπράβο. Ότι αν δουν επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια στην οποία αυτή είναι βασική μέτοχη αυτή τη στιγμή, αν δουν επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια, θα βγουν στο προσκήνιο. Και να μην βγούνε και να μην γίνουν επώνυμοι, αν έχουν την ίδια διάθεση να ξοδεύουν χρήματα και να ενισχύουν τον Ηρακλή, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Ναι, αλλά κάποιοι θα πρέπει να πάρουν και τις μετοχές, φίλε. Δεν γίνεται. Επαγγελματικές κατηγορίες είναι. Παέθαση. Σωστά. Σωστά. Αλλά αν δεν έχουν οι συγκεκριμένοι. Γιατί μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν απλά αγαπώντας τον Ηρακλή να δίνουν κάποια λεφτά, να κλείνουν τρύπες. Ναι, αλλά και να μην κάποιοι πρέπει να βγουν ονομαστικά και να πάρουν τις μετοχές. Να είναι οι νέοι μεγαλομέτοχοι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο Βαγγέλης επανήλθε. Στην προσπάθεια ναι. που κάνουμε για να πατήσει ο γάμα σίγμα στα πόδια του. Εκεί πήγαινε το «μας γύρισαν την πλάτη». Ναι, ναι, επειδή έβλεπαν αυτά τα πράγματα, επειδή έβλεπαν αυτή την κατάσταση. Ναι. Βεβαίως. Τώρα αλλάζουν γενικά τα πράγματα. Δεν το συζητάμε. Ξέρεις πάρα πολύ καλά, με γνωρίζεις χρόνια, ότι πάντοτε εμένα μου άρεσε να ασχολούμαι με το γάμα σίγμα και με όλα τα τμήματα και με τη μαμά κτλ. Και είμαι πολύ χαρούμενος αυτές τις μέρες και ικανοποιημένος που δεν είμαι μόνος μου σε αυτό. Μόνος μου, τώρα ακούστηκε λίγο εγωιστικό αυτό που λέω, καταλαβαίνεις πώς το εννοώ, ότι υπάρχουν και πολλοί ακόμα που ασχολούνται γενικότερα πλέον, γιατί δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, γιατί όσοι ασχολούμαστε με τα υπόλοιπα τμήματα ήμασταν λίγο γραφικοί, πλέον τώρα δεν είμαστε. Όλα γιατί θα πάνε καλύτερα στη συνέχεια, υπάρχουν εφόσον κι άλλοι. Λύνονται τα προβλήματα. Εφόσον ο Ηρακλής από εκεί που είχε φτάσει στο μείον, αρχίζει σιγά σιγά, ξεπερνά το μηδέν και πάει στο θετικό πρόσημο. Δεν γίνεται χωρίς μαμά. Γίνεται χωρίς μαμά. Δεν γίνεται. Όχι, όχι, όχι. Είναι η κοιτίδα του συλλόγου. Η μανούλα είναι απαραίτητη. Είναι το λίκνο του συλλόγου. Από εκεί είναι η ζωοδόχος πηγή του εντάξει, συλλόγου. Καλά που είπες αυτό, γιατί με το κοιτίδα και το λίκνο πάλι θα μας ακούν στον Εύωσμο και θα μου στέλνουν μήνυμα και στην Ευκαρπία. Εν πάση περιπτώσει, από εκεί αρχίζουν όλα. Από εκεί εκπορεύονται τα πάντα. Σωστά. Για παράδειγμα, φτάσαμε σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ ουσιαστικά να υπάγονται στον ερασιτέχνη, κατά τα ψέματα. Μέχρι το μπάσκετ να πάει στην Basket League και μέχρι το ποδόσφαιρο να πάει στην Football League. Να μην είναι τελείως μόνα τους, ναι, ναι, ναι. Θα είναι, όχι, είναι τμήματα του ερασιτέχνη ουσιαστικά. Είναι τμήματα του ερασιτέχνη. Ασχέτως αν τυπικά το ποδόσφαιρο λόγω των φοροτεχνικών, νόμων φοροτεχνικών ιδιαιτεροτήτων έχει άλλον ερασιτέχνη. Και το μπάσκετ είναι οφείλει να είναι ΚΑΕ από φέτος, άσχετα αν είναι στην Α2, έτσι. Ναι, ασχέτως. Εμείς μιλάμε για το ουσιαστικό, όχι για το πώς τα λέμε, γραφειοκρατικά ζήτημα. Είναι αλληλένδετη η όλη ιστορία, μην το συζητάμε. Οι πληροφορίες μου ότι έχουν ζητήσει από τον Τάι
να τραγουδήσει στα ελληνικά ένα γνωστό τραγούδι ελληνικό. Δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα. Επίσης, να τον βάλουν να μαγειρέψει ένα ελληνικό φαγητό, ακόμα δεν το έχω διασταυρώσει. Για το αν θα το στείλουν φαντάρο στο Θανάση να απαντήσω ότι δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις κάποιες άλλες πληροφορίες για το τι μπορούν να ζητήσουν από τον Τάι. Θυμάσαι για το φαντάρο που μας βάζανε στο κέντρο νοσηλέκτων να μάθουμε ποιος είναι ο αρχηγός στρατιάς, ποιος είναι ο υφυπουργός εθνικής αμήνης. Ναι, βέβαια. Μήπως τον βάλουν και τίποτα τέτοιο να μάθει σε καμία επιθεώρηση Παρασκευής. Τελικά η φίλη μας η Αλεσάνδρα μια χαρά μας βοήθησε. Έκανε τη δουλειά της, από ό,τι πληροφορούμε. Αλλά... Απ' έξω που τα μαθαίνω, το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Έχει αδειοδοτηθεί η παραμονή του στην Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι πάλι καθαρά τυπικό, από ό,τι λένε τώρα από τον Ηρακλή, γιατί μην περιμένεις από την ΕΠΟ να μάθεις αλήθεια. Mm. Δεν υπάρχει φόβος ότι δεν θα παίξει ποτέ στον Ηρακλή, δεν θα αγωνιστεί ποτέ στον Ηρακλή φέτος ο Τάι, όχι. Αυτό με την παρέμβαση της Αλεσάνδρα έχει και του Ισπανικού διαβατηρίου της έχει παρακαμφθεί. Απλώς δυστυχώς θα χάσει από ό,τι φαίνεται άλλο ένα παιχνίδι, αυτό με το μακεδονικό Τάι, διότι κάποιες επιπρόσθετες τυπικότητες που χρειάζονται για την ΕΠΟ ίσως καθυστερήσουν την υπόθεση. Ίσως όμως και οριακά την Παρασκευή να κλείσει το θέμα και να βγάλει εκτάκτως. Και τον είδα τόσο χαρούμενο τελειώνοντας το παιχνίδι με την καρδία που να έχετε δίπλα μου και να φωνάζει στα ελληνικά, άπτε στα ελληνικά. Έχει τελειώσει το θέμα μου και πραγματικά τον έβλεπα πάρα πολύ χαρούμενο. Και μετά πάλι... Δεν έχει άδικο από ό,τι αποδεικνύεται. Έχει τελειώσει, αλλά κάποια πράγματα που είναι πέραν της δικής του υπόθεσης με το θέμα της αδειοδότησης, της νομιμοποίησης της παραμονής του στη χώρα, καθυστερούν την όλη ιστορία. Να μην γίνω πάλι κακός και να πω ότι αν ήταν σε άλλη ομάδα ποδοσφαιριστής θα του το βγάζα σε μια μέρα. Έτσι, δεν θα, να μην πέσω στο επίπεδο αυτό. Καλά τώρα, ότι αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Αυτονόητα. Αυτά μας τα έχει αποδείξει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η ιστορία, Χαρίλαε μου. Η ιστορία μας τα έχει αποδείξει. Ναι. Να σου δώσω αγωνιστική πάσα για τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, γιατί θα πούμε και για μπάσκετ αγωνιστικό, ναι, και για βόλεϊ αγωνιστικό. Φίλε, όταν λέγαμε για τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή ότι από τον Ιανουάριο και μετά έχουμε ένα εξαιρετικά πλούσιο ρόστερ, ναι, πραγματικά αυτό που θέλει ο κάθε προπονητής, τι εννοούσαμε, ότι σε κάθε θέση υπάρχουν ή δύο ή τρεις τουλάχιστον έμπειροι ποδοσφαιριστές. Και ότι οι αλλαγές είναι εξίσου καλοί με τους εντεκαδάτους. Ναι. Δύο ή τρεις έμπειροι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που ήταν και ντεμπούτο. Δεν ξέρω τι θα κάνει από εδώ και πέρα ο Γαλούλης, ο φίλος μας, ο Λέο Ντεσμέντ. Αλλά τόσο γλυκιά σέντρα με το αριστερό είχα καιρό να δω στο Καφτατζόγλου. Λοιπόν, για να συνδεθούμε με τα προηγούμενα, παρά το παρελκυστικό σχόλιο σου. Είπαμε ότι έχουμε αυτό το αβαντάζ. Στον αγώνα με την καρδία αυτό το πλεονέκτημα ο Ηρακλής το είχε, και έρχομαι και απαντώ μόνος μου στο ρητορικό ερώτημα. Όχι, διότι τι. Σε μία θέση της ενδεκάδας καταργήθηκε αυτό το προνόμιο. Και έρχομαι και λέω. Ναι. Κοστούλας βασικό εξάρι. Έξω. Παντελής Αθανασίου, η δεύτερη επιλογή σου, έξω, η έμπειρη επιλογή σου για εκεί. Έξω. Αντώνης Αθανασίου, δυνητικά, η τρίτη επιλογή σου για τη θέση αυτή. Έξω και αυτό. Έξω. Οπότε, τρύπα. Συνεπώς, για να καταλήξω, να δικαιολογήσουμε την ομάδα που ήταν σφιχτή στο συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί και μόνος σου τα περιέγραφες και το διαπίστωνες, ότι προκειμένου να καλυφθεί αυτή η τεράστια τρύπα, σαν να μην έχεις κάνει καθόλου μεταγραφές αυτή τη θέση. Σωστά. Στον Ιανουάριο, να την καλύψει αυτή την τρύπα ο προπονητής, αναγκάστηκε και έκανε αλχημικές αντιδράσεις. Και αρκετές μέσα στο παιχνίδι. Πάρα πολλές. Δηλαδή πήγε το Γιαννίτσι ένα 90 στόπερ, τον έκανε αμυντικό χαφ. Ναι. Τον Πτηνόπουλο τον έκανε οκτάρι δίπλα στον Παναγιωτούδη, μετάνιωσε μετά, έβγαλε τον Γιαννίτσι. Πήγε εκεί πέρα τον Παναγιωτούδη που δεν είναι εξάρι, είναι οκτάρι, και όσοι ξέρουν από ποδόσφαιρο καταλαβαίνουν ότι υπάρχει διαφορά, ναι, για έναν παίκτη που έχει τα χαρακτηριστικά του οκταριού στο να παίξει εξάρι. Ξαναπήγε το Πτηνόπουλο μπροστά,
Με έβαλε τον Αμαραντίδη κάποια στιγμή εκεί πέρα. Και μεσοεπιθετικά, δηλαδή ο Μεντί ναι. από τα πλάγια πήγε μπροστά με τον Ρώμα. Συμπαρασύρονταν αυτό το πράγμα. Ο Παπαδόπουλος άλλαξε κανένα δύο φορές. Πολύ σωστά είπες, πήγε 4-4-2 στο Μπράβο. Τέλος. Δηλαδή, να δικαιολογήσουμε την ομάδα που ήταν σφιχτή και κάποια στιγμή από εδώ και πέρα να περιμένουμε και τις λεγόμενες κατά το φοβερό κλισέ της αθλητικής δημοσιογραφίας. Επαγγελματικές. Με καταλαβαίνεις. Επαγγελματικές. Εγώ όμως θα πω ότι παρά το ότι ήταν σφιχτή, θα μπορούσε να λήξει 4. Καλά, έκανα όλο αυτό το πλούγο για να δικαιολογήσω γιατί η ομάδα δεν ήταν της πεντάρας, ας πούμε. Έχασε όμως για. Δηλαδή, αυτό θα έλεγα τώρα, μου το πήρε στο στόμα. Θα μπορούσε να λήξει και 4-1 και 5-1. Ναι, ναι, ναι. Ο Βασιλιάδης έβγαλε πράγματα, ο τερματοφύλακας της καρδίας. Έβγαλε, αλλά και οι υπόλοιποι. Η δική μας ήταν και λίγο άστοχοι. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Ναι. Δεν αγχώθηκα πάντως. Το καταπληκτικό με το φαινόμενο του Ρόβα ναι. είναι ότι όχι μόνο βάζει 1-2 γκολ σε κάθε παιχνίδι, αλλά χάνει και τουλάχιστον άλλα 2-3 μάτια που λέμε σε ένα άλλο κλισέ της αθλητικής δημοσιογραφίας. Εντάξει, δεν... Θα μπορούσε να βάζει 3-4 γκολ σε κάθε ο παιχνίδι. Ο συγκεκριμένος είναι απολαυστικός. Είναι απολαυστικός. Ναι, ναι, δεν το συζητάμε. Τώρα όμως, ναι. τώρα όμως Γιώργο... Έχει και την γλυκιά σεντρούλα. Ναι, ναι, ποιος. Θα έχει... το άλλο το παιδί είναι όπως θα έχει το και είχαν... τη γλυκιά σεντρούλα, λέω πριν. Όπως μας το είχαν περιγράψει, όπως μας το είχαν περιγράψει. Δηλαδή, σου δημιουργεί από μόνος καταστάσεις. Αν πρόσεξες, ναι. από την ώρα που μπήκε, η ομάδα έδειξε από τις προπονήσεις, δεν ξέρω αν το παρατήρησες Γιώργο, εκπαιδευμένη να παίζει με τον Ντεσμέτ, γιατί κάθε τόσο, εγώ μέτρησα τουλάχιστον παρακολουθώντας το παιχνίδι. Έσπαγε την μπάλα μετά, εκεί. Τουλάχιστον 4-5 μεταβιβάσεις διαγώνιες από τους κεντρικούς χαφ προς τα αριστερά, ξέροντας ότι θα είναι ένας άνθρωπος εκεί ο οποίος πρώτον θα υποδεχθεί ωραία την μπάλα χωρίς να τη χάσει, θα κάνει την ενδεχόμενη αποφυγή του μπακ και θα σου βγάλει σέντρα όχι από υποχρέωση όπως βγάζουν οι περισσότεροι δυστυχώς Έλληνες παίκτες του στυλ «Έλα, να φύγει από μένα υποχρέωση, μπας και βρω κανέναν δικό μου σε επίκαιρη θέση». Όχι. Ο άνθρωπος που το πρόσεξες κιόλας, όχι αν το πρόσεξες και το λες, σου βγάζει σέντρες assist, συστημένες. Χαρακτηριστική ήταν μια σέντρα του η οποία ήταν υπολογισμένη να ξεπεράσει τον αντίπαλο που σηκώθηκε για κεφαλιά και έφτασε στον Πτηνόπουλο, αν θυμάμαι καλά, στο κορδόνι. Στο κορδόνι έφτασε ναι. η μπάλα. Ναι. Αυτό το παιδί για αυτή την κατηγορία, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει στη Football League ή στη Super League, αυτό το παιδί για αυτή την κατηγορία είναι πολύτιμο. Δηλαδή, όπως έχεις ένα δεκάρι που σου δημιουργεί φάσεις που περιμένεις από τον Τάι με την εμπνευσμένη πάσα του, έτσι έχεις έναν ακραίο παίκτη που όχι από τον κεντρικό άξονα αλλά από τα πλάγια, πάντως με τον ίδιο τρόπο, με την εμπνευσμένη μεταβίβαση που γι' αυτόν είναι σέντρα, μπορεί να σου δημιουργήσει καταστάσεις στην αντίπαλη εστία και αυτό είναι πολύτιμο και τον βλέπω πολύ γρήγορα, γερό να είναι το παιδί, να παίρνει θέση εκεί στο αριστερό άκρο, μόνιμη θέση. Και ποιος θα φύγει? Αρχίζω να πιστεύω, θα πω εγώ τώρα, η οικοτολογία θα κάνω, ότι αν όλοι είναι γεροί, τουλάχιστον για τον αγώνα με τον Μακεδονικό, να πω ότι να κάνω μια πρόβλεψη και να πω ότι αν είναι έτσι τα πράγματα όπως είναι τώρα Τρίτη που μιλάμε, αν και είναι πολύ αυθαίρετο τόσο νωρίς, βλέπω τον Πτηνόπουλο να ξαναπηγαίνει δεύτερο οκτάρι μαζί με τον Παναγιωτούδη. Α, δεν θα πάει κάποιος στον πάγκο, απλά θα το μεταφέρει πιο σε άλλη θέση. Ναι. Πιστεύω ότι δεν θα τον βγάλει έξω τον Πτηνόπουλο, γιατί είναι αρκετά καλός παραγωγικός. Αλλά είναι όλοι πολύτιμοι. Δηλαδή, ο Παπαδόπουλος έχει 12 assist. Ο Πτηνόπουλος κάνει ωραία πράγματα. Ο Ρόβας σκοράρει. Έρχεται και ο Ντεσμέτ τώρα να βγάζει αυτές τις σέντρες. Ο Πτηνόπουλος είναι ο δεύτερος πιο απειλητικός παίκτης στην επίθεσή μας, αν έχεις προσέξει. Και έχει ωραίες εμπνεύσεις, δημιουργίες από ναι, το πουθενά. Ναι, και είναι αυτός που δημιουργεί περισσότερες καταστάσεις στην περιοχή Μπράβο. Μετά τον Ρόβα. Αλήθεια λες. Ναι, πάλι έχεις δίκιο. Ναι, εντάξει, όχι να τα λες φίλε. Δεν η Νατάσα γράφει ότι ο Ντεσμέτ θυμίζει εμφανισιακά και παικτικά τον Αρών Νίγκεθ. Τον Αρών Νίγκεθ. Ο Αρών Νίγκεθ ήταν και πιο κοντός και πιο συμμαζεμένος. Ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει. Το Θανάση του Κιλόνι που ήταν δίπλα μου του θύμισε τον Ζέντεν. Τον θυμάσαι τον Ζέντεν, τον Ολλανδό. Όχι φίλε.
Δεν ξέρω τι. Εγώ δεν άκουσα καν το όνομα που μου είπε. Ζέντεν. Ζέντεν. Και αυτό έτσι με παρόμοιο μαλλί. Λίβερπουλ, Μπαρσελόνα κτλ. Δεν ξέρω αν με γνωρίζει εκείνο, αλλά. Θα τον πάρουμε ένα τηλέφωνο. Θα τον πάρουμε ένα τηλέφωνο. Λοιπόν, κλείσαμε με ποδόσφαιρο. Να πάμε στα υπόλοιπα. Όχι, να πω το εξής, Γιώργο. Ότι αν βάλουμε κάτω τα πράγματα, τώρα που έχουμε γνώση της κατηγορίας, έχουμε γίνει έμπειροι στο δεύτερο, μπορεί να μην ξέρουμε ορφάνη και κάτσε να σου πω, κάτσε να σου πω γιατί είχαμε στο θέματα. Στο δεύτερο όμιλο είμαστε έμπειροι. Ναι. Ο Ηρακλής πρέπει να καταλάβει ότι το Σάββατο έχει το δεύτερο πιο δύσκολο by far παιχνίδι, μετά θεωρητικά πάντα, μόνος σου μπορείς να το κάνεις εύκολο το δύσκολο, μετά από την προοπτική του να παίξει στο Παλαιοχώρι με την ομάδα του Ελληνικού Χρυσού. Έχει το δεύτερο πιο δύσκολο παιχνίδι. Ήταν από τα πιο δύσκολα εντός που θυμάμαι, με νίκη 1-0. Που τραυματίστηκε ο Γιούδας και μπήκε στο 91 ο Βοσνιάδης. Όλα εκείνο το περιπετειώδες παιχνίδι. Είναι μια ομάδα έμπειρη, καλή για την κατηγορία, που είναι ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα, που όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχει μεγάλο κίνητρο για να σε κερδίσει, εσωτερική εδώ της πόλης. Είναι το δεύτερο πιο δύσκολο παιχνίδι. Και να δούμε, θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα καταφέρει να το... Άμα βρει τον τρόπο που βρίσκει σε όλα τα υπόλοιπα να σκοράρει σχετικά νωρίς, δεν φοβάμαι τίποτα. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι θέλω να είμαστε και λίγο προσεκτικοί στην άμυνα. Πειράζει που το λέω? Όχι. Okay. Δεν εννοώ ότι θέλω να πάμε για το 0, καμία σχέση. Απλώς να είμαστε πολύ προσεκτικοί και στην άμυνα στο συγκεκριμένο. Το Παλαιοχώρι πάει στα Τρίκαλα η Μαθίας, τώρα που χαζεύω. Αυτά εσύ μπορείς να τα πεις, τα αισιόδοξα, εσύ μπορείς να τα πεις και μακάρι να δικαιωθεί. Λοιπόν, στον πρώτο όμιλο, για να σε κρατάω ενήμερο και τους ακροατές μας, ο Απόλλων Παραλιμνίου κέρδισε στο ντέρμπι τον Αετό Ορφανού και ξέφυγε, έχει 36 βαθμούς, η Ελπίδα Σκουτάρος 33, Καβάλα με το Ορφάνι, το φίλο σου, έχει 30. Στον τρίτο όμιλο γίνεται σφαγή γιατί ο Μακεδονικός Φούφα έχει 36 και ο Τηλικράτης Λευκάδας 35 και ο Ερμής Αμιντέου 34. Μας προέκυψε και το Αμιντέο τώρα, χάρη λέει. Μάλιστα, ναι. Είναι δύο βαθμοί διαφορά αυτές τις τρεις ομάδες, έτσι, γι' αυτό το... Το Αμιντέο Φλόρινα, Φλόρινα. Ναι, το Αμίντιο είναι Φλόρινα. Καλά είναι. Καλά είναι. Σε σχέση με τη Λευκάδα, καλά είναι. Καλά δεν είναι? Ναι, 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 ναι. Αφού πολύ καλύτερα, ιδίως με την επειδή θέλεις κρακ-κρακ να... πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα. Επειδή θες κρακ-κρακ να τα κάνουμε αυτά, μην τα λεπορούμε. Ακόμη και με το Πούλμαν σε 2,5 ώρες είσαι στη Φλόρινα. Άσε με το Γιωταχή για τον κόσμο. Ούτε 2 ώρες είσαι στην πόλη. Τώρα που λες Γιώτα Χ και κόσμο... Γιατί ο κόσμος τρέχει, έτσι, δεν είναι σαν και εμένα που πηγαίνω με 60. Καλά, και εγώ δεν τρέχω, νομίζεις. Ναι, ναι, ναι. Το Σάββατο βέβαια θα αναγκαστούμε να τρέξουμε, αν θέλουμε να προλάβουμε κάτι στη Μίκρα, γιατί 3 η ώρα πρέπει να είμαστε στην Ευκαρπία για το Μακεδονικό Ηρακλής και 5 η ώρα είναι σίγουρο ότι δεν θα είμαστε στη Μίκρα, δεν γίνεται αυτό. Τουλάχιστον εγώ, δεν ξέρω ο κόσμος τι μπορεί να κάνει. Για το Ηρακλής Ολυμπιακός. Να καταγράψω και ραδιοφωνικά, εσύ τα έχεις γράψει, χθες δεν είχαμε εκπομπή, έχεις όλο το ρεπορτάζ και αυτό που συζητούσαμε εκτός αέρα, Χαρίλα μου, να καταγράψω για τον κόσμο που δεν γνωρίζει το τι έχει γίνει από χθες. Είναι το μάτς τηλεοπτικό, γι' αυτό και δεν μπορούσε να αλλάξει η ώρα. Γιατί πολλοί κόσμος ρωτάει και λέει ότι αλλάξτε την ώρα και έχει δίκιο. Έτσι. Όπως είχε γίνει λίγο μετά τα φώτα στο παιχνίδι του Ευόσμου που σωστά. Ο Ηρακλής έπαιζε στην Μίκρα και άλλαξε. Όχι στη Μίκρα, στο μπάσκετ έπαιζε νομίζω. Έπαιζε στο μπάσκετ με το Περιστέρι, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, ναι. Το 0-3 άλλαξε, με Αγροτικό. Ναι. Το ίδιο θα έκανε και το βόλεϊ. Το ίδιο θα έκανε το και 5 το δεν μπορεί να πάει ούτε 5,5, ούτε 6, ούτε 6,5 γιατί είναι τηλεοπτικό από την ΕΡΤ και υπάρχει δελτίο ειδήσεων και υπάρχει και πρόγραμμα μετά, οπότε δεν μπορεί να αλλαχτεί. Γι' αυτό και δεν έχει αλλάξει. Και όσον αφορά τώρα το θέμα ΑΣΕΑΔ, ΑΕΚ και όλα τα υπόλοιπα, να καταγράψω... Μην καταστρέψουμε και την τεράστια τηλεθέαση της κρατικής τηλεόρασης, ρε Γιώργο. Ένα πρόγραμμα έχει σωστά, η κρατική σωστά, τηλεόραση. Σωστά, σωστά. Τουλάχιστον δεν το περιγράφει ο φίλος μας. Αυτός που καπνίζει την ώρα... Πού το ξέρεις, πού το ξέρεις. Δεν θα έρθει εδώ να το περιγράψει. Α, θα το περιγράψουν αυτοί που λένε Φρέντερικ. Εννοώ το φίλο μας από την Αθήνα. Ναι, ναι, δεν πειράζει, είναι καλύτερη. Αυτοί μακριμάλι. Που λένε Φρέντερικ το Φέρκισον, που δεν ξέρουν ότι ο Φέρκισον λέγεται ο Φέρκισον. Και Μπάιρον. Και νομίζουν ότι το Φρέντερικ είναι το επιθετό του, ναι. Και Μπάιρον Φέρκισον.
Ναι. Λοιπόν, για το θέμα του. Όχι, τον Byron το λέγαμε, Φρέντερικ το λέγαμε. Το ξέρω. Τρία ονόματα έχει ο άνθρωπος. Διάλεξαν το μόνο όνομα που δεν χρησιμοποιείται. Άντε, μην με κάνεις να γελάω πάλι. Λοιπόν. Όχι, τι να γελάς. Εδώ την Παρασκευή. Παρασκευή ήτανε. Ή Πέμπτη. Παρασκευή νομίζω. Τι. Μας είχε μιλήσει ο κύριος Διονάς και είχε πει ότι ο Ηρακλής, ο νομικός εκπρόσωπος, θα πάει στο ΑΣΕΑΔ. Μέχρι και χθες αυτή ήταν η απόφαση, να πάει ο Ηρακλής στο ΑΣΕΑΔ. Όμως είχαμε μια τρίπλα της ΕΟΠΕ που κάποιος μπορεί να το δει και λίγο εκβιαστικά αυτό που κάνει η Ομοσπονδία. Εγώ το λέω τρίπλα για να μην γίνω πάλι κακός. Η ΕΟΠΕ ενημέρωσε τον Ηρακλή πως αν προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ, τότε η ημερομηνία του αγώνα κυπέλου με την ΑΕΚ θα πέσει πάνω στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων. Στο οποίο, πέρα το ότι ο Ηρακλής θέλει να το κατακτήσει, δεν το συζητάμε, έχει τον Τζιουμάκα που είναι βασικός στην ανδρική ομάδα. Έχει τον Μπουράκι που παίρνει αρκετό χρόνο συμμετοχής. Έχει τον Λάβη Παπαγιώτη, τον προπονητή που είναι βασικός στην ανδρική ομάδα. Και έχει και τον Στέφανο Νανά που είναι βοηθός του Λάβη Παπαγιώτη. Τώρα, κάποιος μπορεί να πει ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι ο Τζιουμάκας. Αλλά έστω και για το πρόβλημα του Τζιουμάκας. Γιατί ο Παπαγιώτης δεν είναι, ποιος θα τους κατεβάσει. Εδώ δεν μπόρεσες να βγεις μπροστά. Γιατί? Εδώ δεν μπόρεσες. Με άφησες να είμαι οξάι τώρα. Ναι. Το σημαίνει και το κρατάω. Μπορούσε κανείς να πει ότι ο Παπαλιούτας θα έπαιζε κανονικά με την ανδρική ομάδα και ο Γιάννης Ορφανός δεν θα είχε τον Ανά δίπλα του στον πάγκο. Α, άλλο αυτό. Εξηγώ ωραία. Εγώ για το αγωνιστικό. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ο Τζιουμάκας. Αλλά έστω για το αγωνιστικό και λέω, ναι. Έστω και με τον Τζιουμάκα που είναι βασικός. Είναι δυσαρμονία, δεν το συζητάμε. Είναι μεγάλη έλλειψη. Και είναι και μια τρίπλα εκβιαστική θεωρώ της ΕΟΠΕ που σου λέει Ηρακλή πάνε στο ΑΣΕΑ. Θα πάτε με εκθέσεις Ηρακλή. Α, ορίστε τώρα. Ξέρεις ότι. Χωρίς τα στελέχη σου. Ο κύριος Διονάς βέβαια το προέβλεψε λέγοντας ότι θα μας πάρει καιρό αυτό το πράγμα. Όχι μόνο θα μας πάρει καιρό, αλλά σου είπε ότι θα μετατεθεί σίγουρα. Και το ίδιο το Final Four. Ναι. Ναι, και το Final Four και ο προημιτελικός. Και η ΕΟΠΕ παράνομα. Και με τρόπο ο οποίος νομίζω ότι είναι σκάνδαλο, ο συγκεκριμένος τρόπος αποτελεί σκάνδαλο, να το πω πιο σωστά, λέει, χωρίς να υπάρχει κάπου καταγεγραμμένη στην προκήρυξη, καταγεγραμμένο στην προκήρυξη ότι η ΑΕΚ που είναι Α2 ομάδα θα έχει την έδρα, αυθόρμητα, αυθαίρετα, όπως θέλεις εσύ, με το έτσι θέλω, λέει, και για να προλάβουμε στα τρία λεπτά που έχουμε να μιλήσουμε και για μπάσκετ, θα κλείσουμε έχουμε πέντε. Και να σου πω το εξής, ότι για το βόλι, άσε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, επειδή είναι άκρος ανταγωνιστικός ο δεύτερος γύρος στη Volley League, ο Ηρακλής για να κρατηθεί στην τετράδα που το θέλουν τόσο πολύ και το αξίζουν για την προσπάθεια που έχει γίνει στο τμήμα, θα πρέπει να πετύχει δύο πράγματα. Να αλλάξει πρόσωπο εκτός έδρας, δηλαδή να νικήσει εκτός έδρας, και να πάρει και κάποιες καθαρές νίκες μέσα στο Ιβανόφυλλο. Συμφωνείς? Συμφωνώ και θέλει και κάτι ακόμα. Τι? Που είναι εξωαγωνιστικό. Χρήματα. Να ξεκολουθούμε να βοηθάμε. Να χρήματα, γιατί αυτό το μπιμπιάτικο που προέκυψε τώρα με την ΑΕΚ σημαίνει τρεις μέρες στην Αθήνα, καθώς ο Ηρακλής. Τέσσερις. Μπορεί να γίνει 22 το μάτς. Έχει ζητήσει ο Ηρακλής. Να γίνει νωρίτερα, να γίνει Παρασκευή. Έχει ζητήσει ο Ηρακλής να γίνει Πέμπτη. Τότε θα είναι λιγότερο από τρεις. Θα είναι δύο διανυκτερεύσεις. Από Τετάρτη δεν θα πάρει. Πώς να γίνει Πέμπτη, δηλαδή να παίξει Τετάρτη-Πέμπτη, ώρα κλείσει για παιχνίδια. Όχι, ρε, εσύ, να γίνει Πέμπτη-Σάββατο. Πέμπτη με ΑΕΚ, Σάββατο με Κηφισιά. Δηλαδή Τετάρτη-Πέμπτη Παρασκευή, τρεις. Πολύ ωραία το. Ναι. Τρεις μέρες δεν εξαίρεση. Αλλά πάλι δεν θέλεις, είναι κανένα τάλιρο. Ένα πεντοχίαρο το θες σίγουρα. Ναι. Το θες σίγουρα. Ένα πεντοχίαρο. Ενώ υπολόγιζες με το Φίνικα, πρόσεξε με. Μπράβο. Με το Φίνικα εδώ μέσα υπολόγιζες να βγάλεις ένα. Γι' αυτό το λέω μπιπιάτικο. Αντί να βγάλεις τα 5.000 με το Φίνικα καλό στα παιδιά. Αντί να βγάλεις το καλό στα παιδιά 5.000 γιατί θα κόψεις εισιτήρια. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, Χαριλάε μου. Τα εισιτήρια που λέγαμε ότι θα γεμίσουμε και το Φίνικα καλό στα παιδιά, να το κάνουμε το Σάββατο στη Μίκρα. Ξέρω ότι είναι δύσκολο γιατί υπάρχει και το ποδόσφαιρο. Αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη να ενισχυθεί οικονομικά το τμήμα γιατί θα χρειαστεί. Ή εν πάση περιπτώσει στον επόμενο αγώνα που είναι εφικτό, που είναι άνετο για τον κόσμο να πάει να το κάνει. Και είναι και κρίσιμο γιατί είδαμε πόσο δύσκολο ήταν το μάτς με το Αιγίνιο.
Είναι κρίσιμο το ματς στην Κηφισιά για την υπόθεση τετράδα. Μια Κηφισιά που είναι λίγο από κάτω. Δεν είναι πολύ από κάτω. Δεν έχει απέχει πολύ βαθμολογικά από τον Ηρακλή. Καιροφυλαχτή. Όχι, είναι από αυτά τα παιχνίδια που ο φετινός Ηρακλής μας έχει δείξει ότι είναι πιθανό να τα χάσει. Να τα λέμε τα πράγματα ανοιχτά. Μία ερώτηση να σου κάνω για να πάμε στο μπάσκετ. Εκτός έδρας, εκτός έδρας. Εκτός έδρας. Μία ερώτηση. Θέλω να είναι προσεκτικός και να κερδίσει. Ναι. Θέλω να μπεις λίγο στη ψυχοσύνθεση της ΕΟΠΕ και να μου απαντήσεις την ερώτηση που θα κάνω. Προχθές την ρώτησα στον εαυτό μου φωναχτά, δεν πήρα καμιά απάντηση. Μήπως έχεις εσύ απάντηση. Αν περνούσε η Χάνθ, ομάδα Α2, ναι. Ποιος θα είχε έδρα με την ΑΕΚ? Θα ίσχυε η κλήρωση, επειδή είναι και οι δύο ομάδες από την ίδια κατηγορία. Α, θα ίσχυε η κλήρωση. Τώρα γιατί να μην ισχύει η κλήρωση? Τι να σου πω, ρε. Τι να μου πεις. Τι να σου πω. Για τον μπάσκετ να πω, πες να αποκαλύψουμε μπάσκετ στον κόσμο ότι... Ναι. Όλο αυτό το τριήμερο, τετραήμερο που μεσολάβησε από την άφηξη του Ντέριους Ουάσιγκτον, είχα τρελαθεί να συζητάω και με σένα και με άλλους φίλους έτσι για το αν ο Ηρακλής θα καταλήξει να συμφωνήσει μαζί του, να τον εντάξει στο δυναμικό λόγο. Αύριο παίζει σε φιλικό ο Δάριος. Ναι, πλέον είχαν με το Πευκοχώρη. Είχαν μια οπτική καταγραφή του πράγματος. Ο Ντέριος ανήκει στην κατηγορία εκείνη των επαγγελματιών, βέβαια παικτών, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν σωστά την αγωνιστική απραξία. Ήρθε απορριθισμένος αγωνιστικά, όμως πολύ σωστή επιλογή κάναν οι άνθρωποι του Ηρακλή, βλέποντας ότι τις αγωνιστικές και τεχνικές αρετές τους αυτός ο εξαιρετικός παίκτης δεν τις έχει χάσει και βλέποντας ότι κακά τα ψέματα υπάρχουν χρονικά περιθώρια τσίκι τσίκι να βοηθάει. Κοινώς τα παστελώνει, Χαριλά. Τα παραπάνω κιλά που έχει, να παστελώνει όπως λες, να ματώνει δικτάκια. Και σε κανένα μήνα και ιδίως στα play-offs που είναι το Μάιο που λέγει και ο Αναστασιάδης να είμαστε καλά, που είναι το καθοριστικό των play-offs, να έχεις ένα Super Washington. Ήταν πολύ σωστή επιλογή. Να την κάνει την προσπάθειά του όμως, έτσι, λίγο να την κάνει. Να την κάνει την προσπάθεια και στις καθημερινές προπονήσεις και στο γυμναστήριο και να είναι γερός όλο αυτό το διάστημα που είναι απορριθμισμένος, να είναι τυχερός όλο αυτό το διάστημα που είναι απορριθμισμένος αθλητικά, όχι αγωνιστικά, το χεράκι του εξακολουθεί να το έχει. Να μην τραυματιστεί, γιατί όταν είσαι εκτός φυσικής κατάστασης είσαι επιρρεπής στους τραυματισμούς. Θεός φυλάξει να είναι υγιής, να τον πάρει βλέπεις... αυτή την περίοδο υγιής. Το βλέπεις τα βιντεάκια αυτό, να τα παστελώνει έχοντας... Και να μας βοηθήσει λίγο στο παιχνίδι του Παπάγου. Ναι. Διότι είναι δύσκολο παιχνίδι. Είναι δύσκολο παιχνίδι, ο Ηρακλής βρίσκει τον τρόπο του σε αυτά τα παιχνίδια, αλλά πάντοτε δυσκολεύεται. Και διαφωνούμε πάει... ακόμα μια φορά, εγώ πιστεύω... Πολλές φορές πάει η στάμνα στη βρύση, μια φορά σπάει, να μας βοηθήσει να μην σπάσει η στάμνα. Πιο αισιόδοξος είμαι από σένα για τον Παπάγου. Ορίστε. Πιο αισιόδοξος είμαι πάλι. Ναι, ναι, πολύ καλά κάνεις. Εγώ δεν είπα ότι είμαι απεσιόδοξος. Εγώ είσαι αυτό που λέω ότι σε πειράζω, ο Ηρακλής βρίσκει τρόπο και κερδίζει τις υποδεύτερες ομάδες δύσκολα, εύκολα και στο Ιβανόφιο και εκτός. Σε πειράζω. Απλώς με την παρουσία του Ουάσιγκτον να βοηθηθούμε λίγο παραπάνω σε αυτή την προσπάθειά μας. Αν. Ναι. Παστελώνει αυτά που βλέπουμε στα αρκετά βιντεάκια που κυκλοφορούν με τέτοιο τρόπο έχοντας τα περιτά κιλάκια του, φαντάσου πόσο παραπάνω θα βοηθήσει τον εαυτό του να παστελώνει χάνοντας τα περιτά κιλάκια. Φίλε, 35 πόντους μέσω όρο είχε στην Κίνα, που η Κίνα είναι ένα αντίστοιχο πρωτάθλημα της ελληνικής Α2 πάνω κάτω. Το στηρίζουμε. Λοιπόν, έχεις τηλέφωνο, πρέπει να κλείσουμε. Καλά φίλε, καλά να κλείσουμε. Χαρίλα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι, να είσαι γερός, να είσαι γερός, φίλε μου, να είσαι καλά, χάρηκα που τα είπαμε, έχεις το τηλέφωνο μου, όποτε με θέλεις είμαι εδώ. Ναι, ναι, το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά, να γίνουμε, πώς είναι το 3η-5η μακαρόνια, να γίνουμε κάτι τέτοιο. Ναι φίλε, ναι, ναι, θα όποτε δούμε, θέλεις. Θα το δούμε, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, να κλείσουμε παρέα φυσικά με τον υπέροχο καφέ Espresso Vento. Και να σας θυμίσω ότι μπορείτε να γνωρίσετε τα προϊόντα Vento 17, 18, 19 Φεβρουαρίου στην First, θα το πω σαν το χαρίλα, Θεσσαλονίκη Coffee and Brunch Festival, μια μεγάλη γιορτή του καφέ και της κουλτούρας τους, το περίπτερο των εθνών, περίπτερο 6 εντός της Hellexpo. Σας περιμένει το καφεμάγαζο με τον υπέροχο καφέ Vento, καφεμάγαζο.gr για τις απαραίτητες πληροφορίες. Ευχαριστούμε τα κέντρα ξένων γλωσσών Γκίζη Ανδριέλου που είναι κοντά μας και σήμερα. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακολουθήστε σεμινάρια
για μπαρίστα και σεμινάρια στα τουριστικά στο Data Lab, στο κέντρο διαβίου μάθησης, Εθνικής Αμήνης 14α, 2310-222962 και datalabs.edu.gr. Τα μπασκετόπεδα ακολουθούν. Νίκος Μοσχοβίτης, Σταμάτης Μουρελής, εδώ στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Δυστυχώς αύριο εκ νέου δεν έχουμε εκπομπή, μας έχουν φάει τα κυκλώματα, υπάρχει παιχνίδι μπάσκετ. Θα τα πούμε πρώτα Θεός την Πέμπτη. Με την ώρα για μπλε, να είστε καλά.